Εν μέσω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς, ο αντισημιτισμός ολοένα και αυξάνεται. Έντρομοι κάτοικοι του Παρισιού αντίκρισαν ζωγραφισμένα πάνω σε τείχους χτιρίων μπλε αστέρια του Δαβίδ. Το εβραϊκό σύμβολο ήταν ζωγραφισμένο τουλάχιστον σε 60 διαφορετικά σημεία. Κτίρια που διαμένουν αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται Εβραίοι. Je pleure. Parce que je vais retrouver la haine qu'on a eu pendant quand j'étais enfant. Et je comprends pas ça. Je suis choquée parce que. Σύμφωνα με τον γαλλικό τύπο, περιστατικά σημειώθηκαν και σε προάστια της πόλης, όπως και σε κοντινή πόλη της πρωτεύουσας, που συνοδεύονταν με επιγραφές όπως «Η Παλαιστίνη θα νικήσει». Η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, επιβεβαίωσε πως από την έναρξη του πολέμου μέχρι και σήμερα μετρούν πέραν των 800 πράξεων αντισημιτισμού στη Γαλλία, χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις πρώτες μετά το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό, αλλά και τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό την ίδια ώρα στη Δυτική Ευρώπη. Παρόμοιο περιστατικό κατεγράφηκε στο Βερολίνο. Εβραίοι κάτοικοι της πόλης είδαν χαραγμένο το εβραϊκό σύμβολο στις εισόδους των κτηρίων που διαμένουν. Το μεγάλο κύμα αντισημιτικών περιστατικών και η ραγδαία αύξηση που καταγράφεται καταδεικνύεται και μέσα από κοινή έκθεση του Υπουργείου Υποθέσεων Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού, του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Οργανισμού και της Εβραϊκής Υπηρεσίας, αύξηση που αγγίζει το 1180%. Ο διευθυντής του FBI, Christopher Ray, προειδοποίησε ότι οι ενέργειες της Χαμάς κατά του Ισραήλ θα μπορούσαν να εμπνεύσουν βία και στη ΣΥΠΑ. Προειδοποιεί για πρωτοφανείς επιθέσεις. Not a time for panic, but it is a time for vigilance. We shouldn't stop conducting our daily lives, going to schools, houses of worship, and so forth. But we should be vigilant. Επισημένοντας πως έχει παρατηρηθεί αύξηση των επιθέσεων σε στρατιωτικές βάσεις και αναμένουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις θα επιδεινωθούν, καθώς η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς κορυφώνεται.